Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στην οικονομία. Το ενεργειακό βρίσκεται για ακόμη μια φορά στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους θεσμούς και την ελληνική κυβέρνηση, με το μέλλον της ΔΕΗ να αποτελεί το βασικό διακύβευμα. Την ίδια στιγμή, σε συνέντευξή του που δίνω στο insider.gr, ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, κ. Γιώργος Αδαμίδης, θεωρεί αναπόφευκτη την πώληση του οργανισμού. Μαζί μας η Πέννη Χαλάτση θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει με την ΔΕΗ και τα ενεργειακά σήμερα. Πέννη, παρακαλώ. Καλησπέρα, Δημήτρη. Χθες ο Υπουργός Ενέργειας κ. Σταθάκης είχε μια συνάντηση με τους θεσμούς. Μίλησαν για τη ΔΕΗ και το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ξέρουμε, η επιχείρηση βρίσκεται στη χειρότερη οικονομική κατάσταση από ιδρύσεώς της και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ώρα δεν δείχνουν να ικανοποιούν τις μνημονιακές υποχρεώσεις ούτε να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ποια είναι αυτά τα μέτρα, Πέννη, τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής δηλαδή που δεν καλύπτουν τους δανειστές? Ο στόχος είναι το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η ΔΕΗ πρέπει να χάσει μέχρι το 2020 να φτάσει το πελατολόγιο της στο 50%. Επομένως, έχει υιοθετηθεί το μέτρο των δημοπρασιών, οι γνωστές νόμε. Τι γίνεται με αυτές τις δημοπρασίες? Πουλάει η ΔΕΗ σε χαμηλές τιμές ρεύμα σε εναλλακτικούς προμηθευτές. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Οι νόμε δείχνουν προς το παρόν να μην πετυχαίνουν το στόχο τους να μειωθεί το πελατολόγιο της ΔΕΗ. Τη βάζουν μέσα. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι η ΔΕΗ χρωστάει, τις χρωστούν και χρωστάει. Χρωστάει σε ΑΔΜΙΕ, ΔΔΙΕΣ, τις θυγατρικές της. Τις χρωστούν το δημόσιο, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, περί τα 2 δις ευρώ. Επομένως, η εταιρεία βρίσκεται στριμωγμένη και όπως αναφέρει ο κύριος Αδαμίδης, η πώληση του 40% των λιγνητικών και υδροηλεκτρικών μονάδων, την οποία δείχνουν να έχουν ζητήσει οι δανειστές, θα είναι αναπόφευκτη. Ακριβώς τι λέει σε αυτή τη συνέντευξη? Μου κάνει εντύπωση όταν λέει ότι ο επικεφαλής συνδικαλιστής της ΔΕΗ να λέει ότι η πώληση είναι αναπόφευκτη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί υπάρχει ένα στρεβλό θεσμικό πλαίσιο. Οι δανειστές θα αξιολογήσουν την πρόοδο των νόμων το καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2017. Μέχρι στιγμής δεν δείχνουν να επιτυγχάνουν τον στόχο τους, αλλά θεωρεί ότι ακόμη και αν τον επιτύχουν, αν δηλαδή το 2020, την 1η-1η του 2020, η ΔΕΗ έχει χάσει το 50% του πελατολογίου της, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Οι εναλλακτικοί προμηθευτές από πού θα αγοράζουν ρεύμα, εφόσον τότε δεν θα υπάρχουν οι νόμοι? Θα αγοράζουν σίγουρα ρεύμα σε πολύ υψηλότερες τιμές. Και ακόμη και αν αγοράσουν ρεύμα, θα έχουν πελατολόγιο να το πουλήσουν? Διότι μιλάμε για μείωση του πελατολογίου της ΔΕΗ, αλλά ποιοι θα φύγουν από τη ΔΕΗ? Θα φύγουν οι φορείς του δημοσίου, αυτοί ποτέ δεν πρόκειται να φύγουν. Θα φύγουν αυτοί που απολαμβάνουν ειδικά τιμολόγια, όπως είναι το κοινωνικό τιμολόγιο ή το τιμολόγιο πολυτέκνων, για παράδειγμα. Άρα, εν τέλει, ποιο είναι το μέλλον της ΔΕΗ? Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Ο κύριος Αδαμίδης υποστηρίζει ότι ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού των θεσμών υπάρχει ένα σενάριο της λεγόμενης μικρής ΔΕΗ και αν όχι αυτό, ίσως να θέλουν να στριμώξουν την επιχείρηση σε τέτοιο βαθμό ώστε να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο και να αναγκαστεί να πουλήσει μονάδες.